διαβάσουμε από τη σελίδα 286 από το βιβλίο Σαμουήλ Α, κεφάλαιο Κ, 20 κεφάλαιο και 35 εδάφιο. Σελίς 286, κεφάλαιο Κ, 35 εδάφιο. 20 κεφάλαιο, 35 εδάφιο. Και το πρωί εξήλθεν ο Ιωνάθαν εις των αγρών, κατά τον καιρόν των προσδιοριστέντα μετά του Δαβίδ, έχων με θεαυτού μικρών παιδάριων. Κι είπε προς το παιδάριον αυτού, τρέξον, ευρέ τώρα τα βέλη τα οποία εγώ το ξεύω. Καθώς και καθώς έτρεχε το παιδάριον, ετόξευσε το βέλος πέραν αυτού. Και όταν τα παιδάριον ήλθεν εις τον τόπον του βέλου, στο οποίον ο Ιωνάθαν είχε το ξεύσει, εφώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου και είπε, «Δεν είναι το βέλος πέραν από σου». Και φώναξεν ο Ιωνάθαν κατόπιν του παιδαρίου, «Τάχινον σπεύσον μη σταθείς». Και εσύναξε το παιδάριον του Ιωνάθαν τα βέλη και ήλθε προς τον Κύριον αυτού. Το παιδάριον όμως δεν ήξευρε ουδέν. Μόνος ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήξευρον την υπόθεση. Και έδωκεν ο Ιωνάθαν τα όπλα αυτού εις το παιδάριον το μεθεαυτού και είπε προς αυτό, «Είπαγε, φέρε αυτά εις την πόλη». Καθώς δε ανεχώρησε το παιδάριον, εσηκώθη ο Δαβίδ εκ του μεσημβρινού μέρους και έπεσε κατά πρόσωπον αυτού εις την γην και προσεκίνησε τρεις. Και εισπάστησαν αλλήλους και έκλαυσαν αμφότεροι. Ο δε Δαβίδ έκαμε κλαφμόν μέγαν. Και είπεν ο Ιωνάθαν προς τον Δαβίδ, «Είπαγε εν ειρήνη, καθώς ομώσαμεν ημείς αμφότεροι, εις το όνομα του Κυρίου λέγοντες ο Κύριος, ας είναι μεταξύ εμού και σου και μεταξύ του σπέρματός μου και του σπέρματός σου στον αιώνα». Και σηκώθη και ανεχώρησεν. Ο δε Ιωνάθαν εισήλθεν εις την πόλη. Αμήν. Δαβίδ, ένα ιδιαίτερο πρόσωπο μέσα στο λόγο της αληθείας, μέσα στην Αγία Γραφή, δια του οποίου ο Θεός ίδρυσε και εγκατέστησε επί της γης τη δική του βασιλεία. Γιατί στη βασιλεία του Δαβίδ θα βασιλεύσει και μάλιστα εις τους αιώνες των αιώνων ο Ιησούς ο Ναζωραίος, ο Λόγος του Θεού που εσαρκώθηκε και έγινε άνθρωπος. Ένα πρόσωπο ιδιαίτερο, τον οποίον εξέλεξε ο Θεός, όπως συνηθίζει, όχι με προσωποληψία, αλλά τον εξέλεξε εν δικαιοσύνη, γιατί διέκρινε στο νέο αυτό παιδί, αν και γνώριζε αυτόν προκαταβολής κόσμου, ότι η καρδία του ήταν και θα ήταν πάντα ευθεία ενώπιον του Θεού, κατά την καρδία του Θεού, ώστε να πράττει πάντα τα θελήματα του Θεού. Είναι το μέγα κριτήριο που ο Θεός θέτει για να εκλέξει έναν άνθρωπο για το έργο του. Η καρδιά του να είναι ευθεία και κατά την καρδία του, ώστε πάντοτε στη ζωή του να πράττει κατά το θέλημα του Θεού. Και πράγματι, ενώ ήταν ακόμη 17 χρονών και επειδή ο Σαούλ δεν έπραξε τα θελήματα του Θεού τουλάχιστον δύο φορές έντονα, αποστατήσας από το θέλημα και την εντολή του Θεού, γι' αυτό και τον χειροτώνησε τον επόμενο βασιλιά. Και από εκεί και πέρα, τη ζωή του ο Θεός, του Δαβίδ, την πήρε στα δικά του χέρια. Δεν θα πούμε λεπτομέρειες για τη ζωή του τις οποίες γνωρίζουμε, αλλά εκείνο που ξέρουμε είναι ότι τον σύστησε με έναν μοναδικό τρόπο, ένδοξο τρόπο, καθώς του έδωσε θρίαμβο απέναντι στον Γολιάθ, ο οποίος ήταν ένας προμαχητής που ονείδιζε τα στρατεύματα του Κυρίου. Αλλά και στη συνέχεια τον έφερε στο βασίλειο και εκεί πάλι τον εσύστησε ο Θεός, γιατί ο Δαβίδ έφερε το μετασυνέσεως, ώστε ο λαός διέκρινε έναν άνθρωπο για τον οποίο φώναζε ο Δαβίδ, ο Σαούλ εφώνευσε εκατοντάδες, ο Δαβίδ χιλιάδες.
Αυτό προκάλεσε το φθόνο του Σαούλ, με αποτέλεσμα ο Δαβίδ να βρεθεί σε πάρα πολύ δύσκολη θέση, σε δυσμένεια από το Σαούλ, ο οποίος μάλιστα όσο πέρναγε ο καιρός μισούσε πλέον το Δαβίδ και ήθελε να τον φωνεύσει. Ο Δαβίδ το κατανόησε, όμως ο Θεός έκανε μια ωραία χάρη στη ζωή του. Ο γιος του Σαούλ, ο Ιωνάθαν, ο οποίος γνώρισε τον Δαβίδ πιθανότατα την ημέρα του Γολιάθ, τον αγάπησε ως την εαυτού ψυχή, λέει η Γραφή, με αποτέλεσμα ήταν ένας φίλος του σημαντικότατος. Σε όσο χρονικό διάστημα ο Δαβίδ ήταν μέσα στο παλάτι του Σαούλ και ταλαιπωρείτο και κινδύνευε έντονα, ο Δαβίδ το φανέρωσε στον Ιωνάθαν ότι δηλαδή κινδύνευε. Ο Ιωνάθαν δεν μπορούσε να το πιστέψει, επειδή αγαπούσε τον Δαβίδ αλλά και αγαπούσε και τον πατέρα του. Δεν μπορούσε να πιστέψει ότι ο πατέρας του θα μπορούσε να κάνει τέτοια ενέργεια, δηλαδή να ζηλέψει, να φθονήσει τον Δαβίδ, παρόλο που ο Ιωνάθαν ήξερε ότι ο Θεός τον Δαβίδ είχε εκλέξει για βασιλιά στη συνέχεια του Σαούλ, όπως και ο Σαούλ το ήξερε. Ήλθε ο καιρός όμως, αφού πέρασαν αρκετά χρόνια στο παλάτι του Δαβίδ, ήρθε ο καιρός να κάνει τη μεγάλη αλλαγή στη ζωή του Δαβίδ, δηλαδή να τον βγάλει και να τον οδηγεί πια ο Θεός σαν πρόβατο της βοσκής του, μέρα με την ημέρα, ώρα με την ώρα, ώστε και να τον εκπαιδεύει και να τον προετοιμάσει και να τον συστήσει και να τον ευλογήσει, ώστε όταν θα έρθει το πλήρωμα του χρόνου που ήταν προσδιορισμένο επακριβώς στα 40 χρόνια βασιλείας του Σαούλ, στα 30 χρόνια ηλικίας του Δαβίδ, να τον προετοιμάσει ο Θεός για να τον εγκαταστήσει βασιλιά του Ισραήλ. Και έτσι έφτασαν στο σημείο ο Δαβίδ να ρωτήσει τον Ιωνάθαν, ο Ιωνάθαν να μην το πιστέψει και να βάλουν ένα σημείο για να τους βεβαιώσει ο Θεός και τους δυο. Κάθε νεομηνία κάνανε θυσία και μαζεύονταν όλοι, και ο Αβενίρ, ο στρατηγός του Σαούλ, και ο Σαούλ και ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ. Ο Δαβίδ είπε δεν θα έρθω, γιατί κατάλαβε ότι υπήρχε παγίδα, δεν θα έρθω, και αν ρωτήσει πες του ότι πάω να θυσιάσω στην πατρίδα μου τη Βηθλέμ. Έγινε. Και πράγματι όταν κατάλαβε ο Σαούλ ότι ο Ιωνάθαν και ο Δαβίδ ήσαν συνεννοημένοι, θύμωσε και προσπάθησε ακόμη να σκοτώσει και το γιο του τον Ιωνάθαν. Και τότε ο Ιωνάθαν με θλίψη μεγάλη πλησίασε τον Δαβίδ ώστε να του ομολογήσει ότι πρέπει να αποχωρήσει από το βασίλειο αλλά και από την κοινωνία του με τον Σαούλ και τους λοιπούς. Το σύνθημα ήταν το βέλος, το οποίο διαβάσαμε. Εάν το βέλος το ρίξει μακρύτερα να πει στο παιδάριον είναι πιο μακριά, που σημαίνει φύγε. Αν το ρίξει πιο κοντά να πει είναι προς τα δω, που σημαίνει κάτσε. Πραγματικά έγινε και εν τέλει ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν βρέθηκαν μόνοι, αγκαλιάστηκαν, έκλαψαν, στενοχωρούμενοι. Και ο Δαβίδ βρέθηκε εκείνη τη στιγμή στην κατάσταση της απόλυτης μοναξιάς, όπου μόνο τον Κύριο είχε για οδηγό του, για φίλο του, για παρέα του. Απόλυτη μοναξιά. Όμως το κρίσιμο σημείο δεν είναι αυτό. Το κρίσιμο σημείο είναι η θέση του Ιωνάθαν. Ο Ιωνάθαν έκλαψε, του είπε φύγε, και ήρθε η ώρα τώρα, όπως και ο Δαβίδ, έτσι και ο Ιωνάθαν, να πάρει απόφαση. Να πάρει μια απόφαση πάρα πολύ σοβαρή, και το μήνυμα σήμερα, αδερφοί αγαπητοί, είναι οι στιγμές που έχει προσδιορίσει ο Θεός, οι αρμόδιες ημέρες, όπως λέει ο Λόγος του Θεού, που παίρνουμε αποφάσεις που επηρεάζουν, απόφαση πιθανόν, μία ή δύο ή τρεις, αλλά ποτέ πολλές, που επηρεάζουν απόλυτα
το μέλλον μας, τόσο στην παρουσία του Θεού, όσο και το μέλλον μας στη ζωή μας. Τα κριτήρια της απόφασης. Πώς και τι θα επιλέξουμε. Τι θα διαλέξουμε. Τι θα αποφασίσουμε. Ο Δαβίδ εκ των πραγμάτων δεν είχε άλλη επιλογή. Ο Θεός τον έβγαλε, τον έδιωξε. Ο Θεός έχει αναλάβει τη ζωή του και πρέπει ο Δαβίδ τώρα να ακολουθήσει, σύμφωνα με το ευλογημένο σχέδιο του Θεού, το δρόμο της μοναξιάς, διωγμένος, κυνηγημένος, απελπισμένος, αλλά και του χωρισμού από τα πρόσωπα που αγαπούσε. Εδώ είναι το χέρι του Θεού. Εδώ ο Δαβίδ δεν καλείται να επιλέξει. Έχει επιλέξει ο Θεός από τη στιγμή που τον κάλεσε και αποδέχθηκε ο Δαβίδ την πρόσκληση του Θεού και αποδέχθηκε ο Δαβίδ το χρίσμα του Θεού για να βασιλεύσει. Εκεί που υπάρχει το πρόβλημα είναι στην καρδιά του Ιωνάθαν. Πρέπει να αποφασίσει. Ή θα πάει με τον Δαβίδ, με τον οποίο ο Θεός είναι μαζί, φανερό, γνωστό, και ο οποίος μέλει να ταλαιπωρηθεί σφόδρα για τα επόμενα χρόνια, αλλά εν τέλει εκείνο το οποίο θα πραγματοποιηθεί είναι το θέλημα και η βουλή του Θεού να χρήσει αυτόν βασιλέα στον Ισραήλ, και το ξέρει και ο Δαβίδ και ο Ιωνάθαν και ο Σαούλ και όλοι. Ή να μείνει πιστός στον πατέρα του, στον πατέρα τον οποίον αγαπάει, και έτσι εκείνη τη στιγμή, και όχι μόνο εκείνη τη στιγμή όμως, είναι η στιγμή της τελικής απόφασης, εκείνες τις ώρες όπου κατάλαβε ότι ο Δαβίδ θα φύγει, έχει να πάρει μια σοβαρή, σοβαρότατη απόφαση. Τι δρόμο θα ακολουθήσει. Θα ακολουθήσει το δρόμο του Δαβίδ ή θα ακολουθήσει το δρόμο του Σαούλ. Ξέρουμε τι ακολούθησε, αλλά όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Ξέρουμε τι εξέλεξε, ξέρουμε τι επακολούθησε και ξέρουμε και ποιο ήταν και το αποτέλεσμα. Το αποτέλεσμα ήταν θάνατος και απώλεια πιθανών. Εν πάση περιπτώσει, αν δεν απελέστη, γιατί ήταν αγαθός και δίκαιος ο Ιωνάθαν, ήταν θάνατος με ονειδισμό. Αν επέλεγε το Δαβίδ, θα ήταν έτσι πως είχε πει, εσύ θα γίνεις βασιλιάς και εγώ θα είμαι δεύτερος σου. Και ο Δαβίδ το είχε αποδεχθεί, είχε ορκιστεί, γιατί αγαπούσε και αυτός τον Ιωνάθαν όπως Ιωνάθαν αγαπούσε τον Δαβίδ. Είναι η σκληρή στιγμή της απόφασης. Σκληρή στιγμή. Πώς θα πάρθει αυτή η απόφαση. Τι θα κάνεις, τι θα κάνω. Πρέπει τώρα να σταθώ μπροστά στο Θεό. Να δω ποιο είναι το θέλημά του. Τι θέλει ο Θεός από μένα. Το βέβαιο είναι ότι ο Θεός δεν θέλει την απώλειά μου. Δεν μας κάλεσε ο Θεός για ταλαιπωρία, αλλά προς ευλογία και προς σωτηρία μας κάλεσε ο Θεός. Η επιλογή, θα τολμούσα να πω αδερφοί αγαπητοί, για έναν τρίτο και από μακριά, είναι εύκολη. Είναι εύκολο να εκλέξω, να περπατήσω μαζί με αυτόν που είναι ο Θεός, μαζί με αυτόν που συμφωνώ απόλυτα, που έχουμε την ίδια γνώμη, την ίδια άποψη, και αυτή η πορεία είναι βέβαιον ότι θα με οδηγήσει σε ευλογία. Από την άλλη μεριά υπάρχει η επιλογή του πατέρα του, με τον οποίο δεν συμφωνεί, δεν έχουν την ίδια γνώμη, δεν έχουν την ίδια άποψη. Είναι όμως ο πατέρας του.
Όμως δεν είναι μόνο αυτό. Ξέρει ότι ο Θεός δεν είναι μαζί του. Ξέρει ότι ο Θεός δεν συμμαρτύρει με τον Σαούλ. Μπορεί βέβαια να σκεφτούμε εμείς ότι ξέρει πάρα πολύ καλά ότι αν παραμείνει στο παλάτι η ζωή του θα είναι πιο εύκολη, θα είναι όπως ήταν μέχρι τώρα, μέσα στην καλοπέραση, στην ευρυχωρία, στη δόξα, στην εξουσία. Ήταν ο γιος του βασιλιά. Για μας είναι εύκολο να επιλέξουμε. Θα γίνει δύσκολο για μας να επιλέξουμε όταν βρεθούμε εμείς σε αυτή τη θέση. Και έχουμε ένα ωραίο παράδειγμα, τον Μωυσή, ο οποίος και αυτός βρέθηκε σε αυτή τη θέση. Και λέει η Γραφή, διαπίστεως ο Μωυσής, αφού εμεγάλωσε, αρνήθηκε να λέγεται γιος της θυγατρός του Φαραώ, πράγμα το οποίο δεν αρνήθηκε ο Ιωνάθαν. Αρνήθηκε. Θέλει δύναμη να αρνηθείς τον εαυτό σου, να αρνηθείς την καλοπέρασή σου, να αρνηθείς την άνεσή σου, την εξουσία σου, τη δύναμή σου. Αρνήθηκε να λέγεται Υιός της θυγατρός του Φαραώ, γιατί προκρίνας μάλλον, πρόκρινε περισσότερο να κακουχείται με το λαόν του Θεού παρά να έχει πρόσχερον απόλαυσιν αμαρτίας. Σε αυτή την κρίση έρχεται τώρα ο Ιωνάθαν. Τι θα προκρίνει? Θα προκρίνει την πρόσχερον απόλαυση της αμαρτίας με τον άνθρωπο με τον οποίο δεν συμφωνεί. Καταλαβαίνει ότι δεν έχει δίκιο. Καταλαβαίνει ότι ο Θεός δεν είναι μαζί του, αλλά είναι ο πατέρας του και του εξασφαλίζει ένα πραγματικά απολαυστικό μέλλον. Το ερώτημα είναι ως πότε. Ή θα προκρίνει να κακουχείται με το λαό του Θεού, γνωρίζοντας ότι αυτό είναι που ευαρεστεί το Θεό. Το κρίσιμο σημείο, αδερφοί αγαπητοί, είναι η καρδιά μας και η σκέψη μας. Σκέφτομαι και αποφασίζω. Και το ερώτημα είναι όχι τι θέλω εγώ, η καρδιά μου και η σκέψη μου, αλλά τι θέλει ο Θεός. Αυτό είναι όλο το μυστικό, το οποίο απαιτεί πολλές φορές, μερικές φορές προσευχή και αποκάλυψη. Τις περισσότερες όμως φορές είναι τόσο καθαρό που απαιτεί απόφαση θανάτου. Αποφασίζω να εκλέξω την κακουχία. Αρνούμε να εκλέξω την πρόσκαιρη απόλαυση. Γιατί? Γιατί στην κακουχία είναι ο Χριστός, στην πρόσκαιρη απόλαυση δεν είναι ο Χριστός. Και όταν δεν είναι ο Χριστός, δεν ξέρουμε ποιος είναι. Όταν δεν είναι το φως που είναι ο Θεός, είναι το σκοτάδι. Όταν δεν είναι η αλήθεια που είναι ο Χριστός, τότε είναι το ψέμα. Όταν δεν είναι η αγάπη που είναι ο Θεός, τότε είναι η κακία και το μίσος. Τις περισσότερες φορές είναι εύκολο να διακρίνουμε και να αποφασίσουμε, δύσκολο να εκλέξουμε. Αλλά ο Θεός θέλει, γιατί είναι αγαθός και μας έπλασε κατά την εικόνα του και την ομοίωσή του, θέλει, επιθυμεί να τον εκλέξεις. Όχι να τον εκλέξεις γιατί θα σου προσφέρει απόλαυση, να τον εκλέξεις γιατί θα σου προσφέρει ζωή αιώνιο. Όχι να τον εκλέξεις γιατί σου κάνει τα χατήρια, αλλά να τον εκλέξεις γιατί θέλεις να του κάνεις το θέλημά του, τα χατήρια του. Είναι απόφαση θανάτου.
Δεν είναι απλό πράγμα. Ίσως όταν το βλέπουμε στους άλλους να μας φαίνεται απλό. Όταν όμως έρθει η στιγμή να δοκιμαστούμε, και θα έρχεται η στιγμή να δοκιμαστούμε, να επιλέξουμε την κακουχία εις βάρος της απόλαυσης. Αλλά η κακουχία έχει Ιησού Χριστόν ένδοξο. Η απόλαυση δεν έχει. Εδώ αδερφοί αγαπητοί, κρίνεται όχι μόνο το μέλλον μας στη ζωή αυτή, αλλά και η αιώνια ζωή. Όπως εκρίθη του Ιωνάθαν. Η αιώνια ζωή. Γι' αυτό και ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός κατηγορηματικά αποκαλύπτει λέγοντας: στενή είναι η πύλη, τεθλιμμένη η οδός, αλλά μόνο αυτή οδηγεί στη Βασιλεία των Ουρανών. Αντίθετα, ευρύχωρος είναι η πύλη, φαρδιά η οδός, αλλά οδηγεί στην απώλεια. Σήμερα λοιπόν καλούμεθα, είναι ένα προσκλητήριο που κάνει ο Θεός, έτσι τουλάχιστον το κατάλαβα, ένα προσκλητήριο να πάρουμε μία απόφαση. Ή θα εκλέξουμε την οδόν της ευλογίας που έχει κακουχία, ή θα εκλέξουμε την οδόν της πρόσκαιρης απόλαυσης που έχει απώλεια. Ο Θεός να μας φωτίσει, μας φωτίζει, γνωρίζουμε, αλλά το σημαντικότερο είναι ο Θεός να μας δώσει πνεύμα βουλής και δυνάμεως για να δεχτούμε και να ομολογήσουμε ότι εγώ θέλω να συμφωνώ με τον Χριστό. Θέλω να συμφωνώ με όσους συμφωνούν με τον Χριστό. Θέλω να είμαι με όσους είναι ο Χριστός. Και τότε μπορεί να περάσεις από κακουχία, αλλά το τέλος θα υπάρξει η δόξα του Θεού. Αμήν.